Πραγματοποίησαμε με ένα συνεργάτη, τον Χρήστο τον Δημητρόπουλο, μια επίσκεψη εδώ στο νομό Κορινθίας. Ουσιαστικά υλοποιώντας την υπόσχεση που είχαμε δώσει σε αγρότες περιοχής πριν από ένα χρόνο, ότι θα έρθουμε να δούμε την περίοδο της συγκομιδής της Ταφίδας, τις εργασίες αυτές. Οι εντυπώσεις μου είναι θετικότατες. Είδα ανθρώπους παραγωγικούς, είδα ανθρώπους με ιδέες, είδα ανθρώπους δημιουργικούς, με όρεξη για δουλειά στο χωράφι, στη σκληρή αυτή εργασία. Δεν βγαίνει το μεροκάμα. Άκουσα τον προβληματισμό τους, τις ανησυχίες τους. Το μήνυμα ωστόσο που αξίζει να μεταλαμπαδεύσουμε και από αυτή την περιοχή, την ευλογημένη περιοχή της Κορινθίας, είναι ότι η Κορινθία παράγει, οι Κορίνθιοι εργάζονται. Αυτό θα αποτελέσει τη βάση για την ανατροπή όλων των κακών που βιώνουμε σήμερα στην πατρίδα μας, των κακών που οδήγησαν τη χώρα σε αυτή τη χρεοκοπία, γιατί εκπαίδευαν τους πολίτες, δυστυχώς ορισμένοι πολιτικοί, με λάθος τρόπο να μην δουλεύουν, να μην εργάζονται, να μην παράγουν, να μην δημιουργούν, να μην πιστεύουν στην δικαιοσύνη, στην αξιοκρατία. Όλα αυτά τα ανατρέπει η παραγωγή, η αληθινή παραγωγή, όπως γίνεται εδώ πέρα με αξιοθαύμαστα προϊόντα, τις ταφίδες, τα σίκα, τις ελιές. Είναι αναγκαίο για τη χώρα τέτοια προϊόντα να δώσουν και τέτοιοι άνθρωποι να δίνουν το λαμπρό παράδειγμα και σε νέους ανθρώπους, τους οποίους τους έχει απογοητεύσει η ανεργία που τους μαστίζει και δεν βλέπουν ένα διέξοδο. Το διέξοδο... Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δεν βοηθά τους νέους. Το Υπουργείο θα πρέπει, η πρότασή μας και ως τομεάρχης παλαιότερα της Νέας Δημοκρατίας, η πρόταση που είχα καταθέσει στο σημερινό Πρωθυπουργό ήταν να κατεδαφίσουμε το Υπουργείο Γεωργίας και να εξηγιάνουμε το συντηρητικό κίνημα αν θέλουμε να αναπνεύσει και να παράξει αυτή η χώρα. Συντηρητισμούς, δηλαδή τις ενώσεις θέλει να τα κάνει ΑΕ, το γνωρίζετε πολύ καλά. Δυστυχώς δεν προχωράνε οι εξηγιάσεις που πρέπει να γίνουν και στις συντηρητικές οργανώσεις, με αποτέλεσμα αυτές οι παθογένειες να υφίστανται εδώ και πολλά χρόνια, ακόμα και τώρα, εδώ και 3-4 χρόνια που γίνεται μια προσπάθεια να διορθούν κάποια πράγματα. Δυστυχώς κάποιοι δεν αφήνουν να γίνουν αυτές οι βελτιώσεις. Επειδή πήγατε και μιλήσατε με πολλούς στην περιοχή της Νεμαίας και, και στην Ένωση Αγροτικού Συνεταιρισμού, τι συζητήσατε εκεί και τι προβλήματα σας είπατε? Όπως σας είπα, είδα και εκεί πέρα τις παραγωγές που κάνουν τώρα μέσα από την οργάνωση, τη συνεταιριστική αυτή οργάνωση. Το Υπουργείο τους αφήνει πίσω. Μίλησα με τους παραγωγούς, μου μετέφεραν και αυτά τα προβλήματα που και παλιότερα μου είχαν επισημάνει. Δυστυχώς αυτό το διαλογητήριο, το συσκευαστήριο παραμένει ημιτελές. Τέτοιες υποδομές παραγωγικές είναι που θα πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα ώστε η δουλειά των ανθρώπων να αποκτήσει την προστέμινη αξία που σήμερα τη χάνουν και θα είναι στολίδια για την περιοχή, για τη χώρα και θα καμαρώνουν και οι Κορίνθοι, και οι Νεμαίτες και όλοι οι κάτοικοι της περιοχής και της Πελοποννήσου και της χώρας, ότι έχουμε τέτοιες παραγωγικές μονάδες που είναι προϊόντα μοναδικά στον κόσμο. Επομένως, εμείς γιατί να μην δίνουμε την προστέμινη αξία στον παραγωγό και να την κερδίζει κάποιος άλλος μεσάζουν που και αυτός προσφέρει υπηρεσίες σήμερα, αλλά ο παραγωγός εκφράζει αυτό το παράπονο και τον προβληματισμό ότι δεν βγαίνει πέρα πλέον με τα έσοδα που αποκομίζει. Άρα, εδώ πρέπει να σταθεί η πολιτεία και να δώσει προτεραιότητα. Εκτιμώ ότι αυτό θα αλλάξει όταν η πίεση της παραγωγής και των παραγωγών θα ξεκαθαρίσει το τοπίο και στο πολιτικό προσωπικό της χώρας. Θα μείνουν αυτοί που πιστεύουν στην παραγωγή και όχι στο ρουσφέτη, αυτοί που πιστεύουν στη δημιουργία και όχι στην εικονική πραγματικότητα. Ναι, προσωπικά έκανα τις επιλογές μου και δεν ακολούθησα αυτή τη διαδρομή. Δεν ακολούθησα τη διαδρομή του κακού Πασόκ. Είμαι Νέα Δημοκρατία και συνεχίζω να είμαι Νέα Δημοκρατία μέχρι να υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις μας, οι οποίες θα βγάλουν τη χώρα από το διέξοδο. Αυτό άλλωστε το λέει και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το λένε και όλοι οι οργανισμοί, οι οικονομικοί οργανισμοί, το λένε και οι ίδιοι οι Γερμανοί και οι Αμερικανοί. Αναγκαστικά θα πάμε στην άλλη πολιτική, στο άλλο μείγμα πολιτικής, αλλά όχι μόνο με φόρους και μειώσεις των μισθών και των συντάξεων, με αύξηση της παραγωγής. Αυτό που έλεγε τότε ο κύριος Σαμαράς, ανάπτυξη, η οποία όμως βασίζεται στην παραγωγή. Εδώ τώρα δεν υπάρχει καμία κατεύθυνση στον πρωτογενή τομέα, δεν υπάρχει σχέδιο, δεν υπάρχει πλάνο.